Η νοικοκυρά ρίχνει το μπουκάλι στο μπλε καδό της ανακύκλωσης, το οποίο όμως δεν καταλήγει στην ανακύκλωση, αλλά στα σκουπίδια. Εργαζόμενοι της ανακύκλωσης εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη για αξιοπρεπείς μισθούς, ενώ δήμοι που συλλέγουν ανακυκλώσιμα υλικά ρίχνουν στο καύρο των σκουπιδιών χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα, λόγω του ότι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης είναι κλειστό, πληρώνοντας ωστόσο το μεγάλο κόστος μεταφοράς αλλά και ταφής τους. Έχει σταματήσει η ανακύκλωση και πολύ φοβάμαι ότι θέλει μια μεγάλη καμπάνια πάλι για να ξεκινήσει από την αρχή, όταν και αν θα ανοίξει το εργοστάσιο. Επιβάλλεται όμως να βρεθεί άμεσα λύση. Θα πρέπει να δούμε και τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν τα δικά τους δίκαια. Σήμερα κλείνουν 140 ημέρες όπου οι Δήμοι πληρώνουν από την τσέπη τους χιλιάδες ευρώ για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών. Η κατάσταση λέμε πως έχει ξεφύγει και ότι πρέπει οπωσδήποτε εδώ και τώρα να λήξει άμεσα. Την εταιρεία είμαστε στις διαπραγματεύσεις. Αυτό παλεύουμε, ναι, η μισή να είναι καλύτερη, να μην δημιουργηθεί μια γαλέρα μέσα στο εργοστάσιο. Το ανακυκλώσιμο υλικό του Δήμου Ηρακλείου αγγίζει τους 7.000 τόνους το χρόνο. Από την 1η Νοεμβρίου έως σήμερα καταβάλει σε καθημερινή βάση 900 ευρώ, ποσό που μεταφράζεται έως σήμερα σε 129.000 ευρώ. Ο Δήμος Ηρακλείου, επειδή επιβαρύνεται με ένα κόστος που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχει αποστείλει εξώδικο στον αρμόδιο φορέα που έχει υπογράψει την προγραμματική σύμβαση. Πιθανό να προβούμε και σε άλλες νομικές ενέργειες. Υψηλά τα ποσά της επιβάρυνσης και στο Δήμο Μαλεβιζίου, ο οποίος καταβάλει κάθε μέρα 500 ευρώ για καύσιμα και κόστος ταφής, ενώ μέχρι σήμερα το ποσό ανέρχεται σε 71.500 ευρώ. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν όλα τα απορρίμματα στη χωματερή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι υπάρχει ένα πρόσθετο τονάζ, ας το πούμε έτσι, το οποίο πληρώνουμε στη χωματερή. Καθημερινά έχουμε υπολογίσει ότι το κόστος από την από τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στη ΣΥΤΑ είναι γύρω στα 500 ευρώ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου το πρόβλημα θα οξυνθεί. Στα 300 ευρώ υπολογίζεται το ημερήσιο κόστος επιβάρυνσης στο Δήμο Χερσονήσου, με το συνολικό ποσό από τον περασμένο Νοέμβριο έως σήμερα να ανέρχεται σε 42.900 ευρώ. Δημιουργούν και κόστος στους Δήμους, γιατί θα πρέπει να επιβαρυνθούν με το συνολικό κόστος ταφής τους και θα ληφθεί ο χώρος σίγουρα από τους χώρους υγειονομικής ταφής, γιατί δεν είναι σχεδιασμένο αυτό το υλικό και αυτές οι ποσότητες να τους υποδέχονται. Η οικολογική αυτή δράση, για την οποία καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες αλλά και καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κόσμου, θα πρέπει πάση θυσία να συνεχιστεί, λένε οι αρμόδιοι, που ασκούν πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση για την εξαύρεση της χρυσής τομής. Αν αποσυντονιστεί αυτό το θέμα, θα έχουμε μεγάλο ζήτημα για να επανέλθει στην κανονικότητά του όταν θα λειτουργήσει η μονάδα. Άρα θεωρώ ότι καλά κάνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, συνεχίζουν να ανακυκλώνουν υλικά και να χρησιμοποιούν σωστά το μπλε κάδο. Ο χρόνος είναι χρήμα και σε αυτή την περίπτωση, με το Δήμο Ηρακλείου να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει και σε άλλες νομικές ενέργειες, εφόσον δεν βρεθεί λύση σε έναν μήνα.